Λευκός Κλειός στήληξε από τις πρώτες πρωινές ώρες την Αγία Βαρβάρα με την ελπίδα, όπως ονομάστηκε το κύμα κακοκαιρίας, να δείχνει ένα σκληρό πρόσωπο στα χωριά του Δήμου Γόρτινας που δεν ντύθηκαν μόνο στα λευκά, αλλά εμπολείς απομονώθηκαν καθώς η κυκλοφορία των οχημάτων από τις 8 το πρωί ήταν απαγορευμένη. Η χιονόπτωση είναι πολύ πυκνή από νωρίς το πρωί. Τα πάντα είναι στρωμένα στα λευκά. Όχι επικίνδυνη, αδύνατη η μετακίνηση των οχημάτων σε αυτό εδώ το τμήμα του δρόμου από το Ηράκλειο προς τις Μοίρες σε ύψος πριν από την Αγία Βαρβάρα. Το πυκνό χιόνι έπεφτε σε ρηπές που θύμιζαν χιονοθύελα και ενώ κατά διαστήματα επικρατούσε μια παγωμένη λιακάδα, το χιόνι δεν έπαβε να δημιουργεί προβλήματα στις μετακινήσεις. Δεν περνάμε καθόλου. Καθόλου τίποτα. Μέσα στο χωριό? Τίποτα. Δεν προλάβαμε να μπούμε καν εκεί μέσα. Πολύ δύσκολα ξεκίνησα να πάω στα πρόβατα, αλλά δυστυχώς θα μείνω νηστικά σήμερα. Δύσκολα είναι βέβαια τα πράγματα. Εμείς τα κάνουμε δύσκολα. Ο καιρός μια χαρά είναι. Χειμώνα είναι να χιονίσει. Δυσκολευτήκατε στον δρόμο, συναντήσατε δυσκολίες? Ακαθάριστος είναι ο δρόμος. Ο δρόμος από τα πρώτα κιόλας χιλιόμετρα της οδού Ηρακλείου Μοιρών έκλεισε με απόφαση της αστυνομικής διεύθυνσης. Ενώ οχήματα της περιφέρειας και του Δήμου επιχειρούσαν να κρατήσουν ανοιχτούς τους δρόμους, προκειμένου να μπορούν από χωριό σε χωριό να μετακινηθούν μόνο για τις επίγουσες μετακινήσεις οι κάτοικοι των περιοχών. Έχουμε καταφέρει και έχουμε κρατήσει όλους τους δρόμους ανοιχτούς. Είμαστε σε ετοιμότητα γιατί από το απόγευμα θα επιδεινωθεί ο καιρός. Σίγουρα είναι μια δύσκολη μέρα. Από το πρωί της 7 η ώρα ρίχνει ασταμάτητα, όπως βλέπετε και αυτή τη στιγμή χιονίζει. Υπάρχει πλήθος χιονιού σε συνδυασμό με τον πάγο που είχε το πρωί, κολλά πάνω και δημιουργά ένα μπαγετό. Η μετακίνηση των οχημάτων είναι ιδιαίτερα δύσκολη έως αδύνατη ακόμα και στο εσωτερικό της Αγίας Βαρβάρας, που το χιόνι έχει ξεπεράσει τους 25 πόντους. Από την Αγία Βαρβάρα, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης είπε ότι η παράταση της αργίας στο νησί είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς κρατάει στα σπίτια τους πολίτες, την ώρα που το κύμα κακοκαιρίας φαίνεται πως στην Κρήτη δεν έχει ακόμα δείξει το μέγεθος της έντασής του. Θεωρώ ότι είναι σωστό να είμαστε σε αργία, γιατί τα φαινόμενα συνεχίζονται και πρέπει να προσέχουμε για να μην υπάρχουν δυσάρεστα και απρόοπτα αποτελέσματα. Κάνω έκκληση στον κόσμο να μην κάνουν άσκοπες μετακινήσεις, γιατί δημιουργούνται προβλήματα, να περάσει άλλη μια μέρα, να μην υπάρχουν δυσάρεστα αποτελέσματα. Όπως είπε ο Δήμαρχος του Δήμου Γόρτινας, χθες το βράδυ έπεσε αλάτι στους δρόμους, ωστόσο αυτό δεν στάθηκε ικανό προκειμένου να αποτρέψει σήμερα τη δυσκολία στις μετακινήσεις. Με το αισιόδοξο, όπως είπε, να είναι πως οι κάτοικοι εδώ και μέρες είχαν προνοήσει και είχαν προετοιμαστεί προκειμένου να έχουν όλα τα αγαθά στα σπίτια τους και να μην χρειάζεται τελευταία στιγμή να κάνουν περαιτέρω μετακινήσεις. Έχει φροντίσει ο κόσμος, γιατί είχε ενημερωθεί. Έχουμε βγάλει ανακοινώσεις από την Παρασκευή εμείς ως Δήμος εδώ ότι θα έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα. Και οι αντιδημάρχοι ενημέρωσαν και είναι όλα προς το παρόν κοντρολαρισμένα, όλα πολύ καλά. Συνιστάμε να μην κάνουν άσκοπες μετακινήσεις. Σήμερα, επειδή στο κράτος πρόβλεψε και έχει κλείσει τις δημόσιες υπηρεσίες, δεν νομίζω ότι πρέπει να κυκλοφορούν στους δρόμους. Τα λευκά ντύθηκαν και χωριά του Δήμου Φεστού. Καμάρες, Βορίζια, σε Λευκό Κλειό, με τα μηχανήματα του Δήμου να προσπαθούν να κρατήσουν με δυσκολία ανοιχτούς τους δρόμους. Παρόλο που και στο Ζαρό έχει ρίξει χιόνια, μέχρι το Ζαρό δεν υπάρχει πρόβλημα στο οδικό δίκτυο. Μετά το Ζαρό όμως, προχωρώντας προς Βορίζα να καταλήξουμε Καμάρες, παρόλο που υπάρχουν μηχανήματα του Δήμου και κρέιντερ και τσαπάκια, δεν προλαβαίνουν να ανοίξουν το δρόμο και η χιονιά αμέσως καλύβει το οδόστρωμα.